Αυτός ο αγώνας είναι η συνέχεια του περσινού αγώνα. Αυτός ο αγώνας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα και να γίνει ένα ποτάμι οργής όλος ο λαός μέχρι να ανατρέψει αυτή την πολιτική, για να μείνουμε στα χωράφια και στα χωριά μας, αλλά και οι εργαζόμενοι να έχουν τροφή και δουλειά. Αυτό το συλλαλητήριο θα είναι και είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ από αγρότες στην Αθήνα. Είναι το καινούργιο το ότι όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα είναι δίπλα μας, είναι αλληλέγγυα, δημιουργούμε τη συμμαχία που θα μας οδηγήσει στην επιβολή των συμφερόντων του λαού. Είμαστε και εδώ σήμερα γιατί το μεγάλο ζητούμενο, παιδιά, στον αγροτικό κόσμο είναι το υψηλό κόστος καλλιέργειας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο, όχι άμα σε βάλουν και φόρους από πάνω. Με τον τρόπο αυτό θα μας αφανίσουν ολότερα. Θα σταματήσουμε να παράγουμε προϊόντα, ο κόσμος δεν θα έχει τι να φάει, θα διαλύσουμε ολότερα. Η ύπαιδρος θα ρημώσει τελείως. Ήρθαμε 600 χιλιόμετρα. Τι ζητάτε σήμερα? Τα αιτήματά μας είναι γνωστά. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Τι άλλο? Πιστεύετε ότι το βασικό ζητούμενο που είναι το θέμα με τα βιβλία εσόδων-εξόδων, αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς δεν μπορείτε να φέρετε εις πέρας? Περισσότερο είναι το φορολογικό και το τεκμαρτό εισόδημα. Τα βιβλία δεν νομίζω να κάνουν. Το φορολογικό είναι που μας καίει. Που αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με ευθύνη του κράτους, αδιασφαλίζεται η παροχή από τους μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Συνάδελφοι αγρότες, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει ο δρόμος του αγώνα, της αντίστασης σε όλους αυτούς που θέλουν να μας ξεκληρίσουν. Συμπαραστεκόμαστε και εμείς στο δίκαιο αγώνα των αγροτών, γιατί ως περιφέρεια Θεσσαλίας πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να παρθούν πολιτικές οι οποίες θα κρατήσουν τον αγρότη στο χωράφι και τον κτηνοτρόφο στην περιοχή του. Στηρίζουμε λοιπόν τον αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει είναι δίκαια και είναι προς την κατεύθυνση της στήριξης όχι μόνο του αγρότη αλλά και της πατρίδας μας. Μέσα ερχόμαστε από το παλιό μιλότοπο Γιαννιτσό. Παραγωγή μας είναι ροδάκινα. Τα μέτρα αυτά έρχονται να μας εξυφτυλίσουν τελείως τα φορολογικά. Εμείς δεν λέμε να μην πληρώσουμε, να πληρώσουμε όπως πληρώνει όλος ο κόσμος φορολογία, αλλά να είναι δίκαια τα μέτρα. Να μπορούν να μπουν μέσα και τα έξοδα που δεν δέχεται η κυβέρνηση και να είναι πιο δίκαια. Την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεσαίους αγρότες από το αγροτικό επάγγελμα για να πάρουν πάρτε τη γη δικιά σας, πάρτε στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει, να αφουγκραστεί τη φωνή της αγωνιζόμενης αγροτιάς. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η αισχρή φορολογία σε βάρος του Έλληνα αγρότη. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν ελάχιστες εγγυημένες τιμές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής για να μπορεί να ανασάνει, να μπορεί έστω να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο Έλληνας αγρότης. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών. Θα πρέπει να υπάρξει από σήμερα, κάθε μέρα, μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία η οποία να ανατρέψει τελικά την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, όπως είπα προηγουμένως, μιλάνε οι αγρότες και εμείς οφείλουμε να αφοκριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία τους και να τον εκφράζουμε μέσα στη Βουλή εμείς που είμαστε βουλευτές. Αλλά
και όλες οι πολιτικές δυνάμεις μέσα και έξω από τη Βουλή πρέπει να σταθούν στο πλευρό των αγροτών. Το θέμα το αγροτικό δεν αφορά μόνο την επαρχία και αφορά συνολικά την πατρίδα μας, γιατί αυτή τη στιγμή επιχειρείται, χρόνια βέβαια γίνεται αυτή η διαδικασία, αλλά με τις μνημονιακές πολιτικές και τα νομοσχέδια που πρόσφατα ψηφίστηκαν, το ξεκλήρισμα της αγροτιάς, το να φύγει ο αγρότης από τη γη του, να συγκεντρωθεί η γη σε όλο και λιγότερους, και είμαστε εδώ γιατί συμπαροστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών, που για μας ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Άμεσα πρέπει να πάρθουν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους των αγροτών. Το θέμα του πετρελαίου που είναι μια δυσβάσταχτο για το μικρομεσαίο αγρότη και βέβαια το πολύ σημαντικό να υπάρξει πιστωτικό εργαλείο αγροτικής πολιτικής, γιατί μετά το ξεπούλημα της αγροτικής τράπεζας φαίνεται πραγματικά ότι λείπει. Εμείς στηρίζουμε τους αγρότες με την παρουσία μας. Συγγνώμη που σε...